Τα ρομπότ επικουρούν στην καλύτερη και ποιοτικότερη ζωή τη δική μας. Προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι θα μας βοηθήσουν. Πέμπτος περιφερειακός διαγωνισμός ρομποτικής. Πείτε μας λίγο τι θα δούμε. Ωραίο αυτό. Ναι. Την Κυριακή 18 Ιουνίου, λοιπόν, καλούμε τον κόσμο της Πάτρας, γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς να έρθουν να χειροκροτήσουν από κοντά τα παιδιά που διαγωνίζονται. Φέτος έχουμε νέο ρεκόρ συμμετοχών. Έχουμε 40 ομάδες από σχολεία της Αχαΐας, της Ετελοκανανίας και της Ηλίας. Και θα διαγωνιστούν στο Κουκούλι, στο ΠΕΑΚ Πατρών. Θα μας δείξουν projects τα οποία έχουν κατασκευάσει με τους καθηγητές τους τα παιδιά, ούτως ώστε να συμμετάσχουν στον εθνικό διαγωνισμό που είναι την 1η Ιουλίου, να πάρουν το εισιτήριο μάλλον. Mm-hmm. Και καλώς έχουν των πραγμάτων να μας εκπροσωπήσουν και στην Ολυμπιάδα της ρομποτικής, WRO, που θα γίνει στην Κώστα Ρίκα τον μέσα Νοεμβρίου περίπου. Οπότε ο δρόμος προς την Κώστα Ρίκα περνάει σίγουρα από την Πάτρα. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι η Πάτρα γίνεται ένα είδος, δεν ξέρω, πρωτεύουσας τεχνολογικής, της τεχνολογίας. Ακριβώς. Έτσι όπως το λέτε, καταρχάς έχουμε την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τους φορείς, τα ιδρύματα, τα πανεπιστήμια. Έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό, έχουμε τους εκπαιδευτικούς που με το μεράκι και το φιλότιμό τους κάνουν πράγματα εκτός σχολικού ωραρίου, να το τονίσουμε αυτό, εθελοντικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και συμπαρασύρουν με τον ενθουσιασμό τους και το κέφι τους τα παιδιά που, όπως αντιλαμβάνεστε, στο κομμάτι της ρομποτικής, αν μη τι άλλο, το βλέπουν και το θέλουν ως κάτι το, όχι μόνο το καινούριο, αλλά το καινοτόμο και κάτι που τα ενθουσιάζει πρακτικά. Αυριανοί επιστήμονες και της ρομποτικής, λοιπόν. Δηλαδή, η συμμετοχή τώρα. Είπαμε ότι θα είναι 40 ομάδες, ότι έχουμε ένα καινούριο ρεκόρ. Έχει ξεκινήσει πόσο καιρό πριν να σχεδιάζεται όλο αυτό, για να φτιαχτούν οι ομάδες, να δώσουν το project κλπ. Έχει ξεκινήσει από τον Μάρτιο και δηλαδή ένα τρίμηνο ουσιαστικά που ασχολούνται οι καθηγητές, οι προπονητές ουσιαστικά, γιατί περί αυτού πρόκειται. Η εκπαιδευτική είναι ισότιμα μέλη της ομάδας και οι οδηγίες που δίνουν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όπως προείπαμε, από τον Μάρτιο μέχρι και το Σάββατο, ας το πούμε έτσι, συνιστούν την ομάδα έτοιμη, ούτως ώστε την Κυριακή τα παιδιά να διαγωνιστούν δίχως τη βοήθεια του προπονητού. Είναι καθαρά δηλαδή μαθητικός ο διαγωνισμός εκείνη την ημέρα. Θα συναρμολογήσουν τα παιδιά το ρομποτάκι τους, θα το κατασκευάσουν, θα το προγραμματίσουν και θα διαγωνιστούν. Εκτός από την open την κατηγορία, στην οποία θα έρθουν με έτοιμο το project τους και θα το δείξουν στην Επιτροπή των Κριτών και την Επιστημονική Επιτροπή για να αξιολογηθούν και να περάσουν στην Αθήνα. Το σημαντικό είναι ότι λόγω ακριβώς του ότι έχουμε ξεπεράσει την Κεντρική Μακεδονία, σαν περιφέρεια, έχουμε δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων ομάδων, όπως αντιλαμβάνεστε, στον εθνικό διαγωνισμό, το οποίο αυξάνει τις πιθανότητές μας για εκπροσώπηση στην Ολυμπιάδα στην Κώστα Ρίκα. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ θετικό. Θετικό είναι ότι και τα παιδιά, όπως είπαμε, και εκτός σχολείου αρχίζουν και ασχολούνται με αυτό, με τη ρομποτική. Έρχονται πιο κοντά λοιπόν με την τεχνολογία. Θέλω να μου πείτε και δύο λόγια και για το θέμα βιώσιμη ανάπτυξη. Όταν λέτε ρομπότ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τι ακριβώς εννοούμε? Κάθε χρόνο η χώρα η οποία φιλοξενεί την Ολυμπιάδα, αρχές Γενάρη, συστήνει και τα θέματα. Αντιλαμβάνεστε ότι η Κώστα Ρίκα ως χώρα φιλοξενίας της φετινής Ολυμπιάδας έχει βάλει ανάλογο θέμα σε σχέση με το περιβάλλον, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι που αφορά τη συγκεκριμένη χώρα. Θα ήθελα εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι απότερος στόχος γενικότερα αυτών των διαγωνισμών του WRO Ελλάς είναι κάποια στιγμή, καλώς εχόντων των πραγμάτων, το 2019 ενδεχομένως, να φιλοξενηθεί Ολυμπιάδα ρομποτικής, εκπαιδευτικής ρομποτικής στην Ελλάδα. Μακάρι, το ευχόμαστε. Και γιατί όχι και στην Πάτρα. Είναι τόσες πολλές οι ομάδες, πιστέψτε με, σε επίπεδο Ολυμπιακό, μιλάμε για 500 ομάδες από όλο τον κόσμο,
που αυξάνουν πάρα πολύ το θέμα της υποδομής, της φιλοξενίας και το καθεξής. Θα ήταν ευχής έργων. Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε ενδεχομένως στην περιφέρειά μας είναι η φιλοξενία ενός summer camp, ενός θερινού σχολείου, είτε για προπονητές καθηγητές, είτε και για τα παιδιά, γιατί όχι και στην Αρχαία Ολυμπία την επόμενη χρονιά. Να, μια και ωραία ιδέα. Αυτό που είπαμε, να φέρουμε τον εθνικό διαγωνισμό, γιατί όχι και του χρόνου, να γίνει στο Τόχαλος Φερρυππίν και να φιλοξενηθεί στην Πάτρα που να φέρει όλες τις υπόλοιπες ομάδες από την Το ευχόμαστε πραγματικά, γιατί όπως είπαμε η Πάτρα έχει γίνει η πόλη της τεχνολογίας, οπότε γιατί όχι. Να πούμε λοιπόν ότι την Κυριακή 18 Ιουνίου στο κλειστό γήπεδο handball θα βρεθούν όλες αυτές οι ομάδες, τα παιδιά θα δείξουν τα ρομπότ τους, τα έργα τους, την προσπάθειά τους, οπότε αξίζει να είμαστε όλοι εκεί και όπως είπατε να τα χειροκροτήσουμε. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία και να σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Εγώ σας και συμμετοχή και πρωτιά στην Ολυμπιάδα. Ναι. Γιατί όχι. Πρωτίστως στα παιδιά που θα έρθουν την Κυριακή με το καλό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.